λαμπιέδες της γιαγιάς έχουν μείνει πολύ λίγες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σίγουρα τα χριστουγεννιάτικα πρωτοχρονιάτικα γλυκά. Ας ξεκινήσουμε με τους κουραμπιέδες. Θέλαμε τη φλούδα. Δεν τη βγάζουμε, δεν τα βάζουμε σε νερό. Απλώς σε ένα ταψάκι και θα τα βάλουμε στο φούρνο να τα καψαλίσουμε για λίγο. 10 λεπτά και ένα τέταρτο στους 170 βαθμούς και στον αέρα. Επίσης θα χρειαστούμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, βούτυρο φρέσκο, ζάχαρη άχνη, βανίλια, κονιάκ και baking powder. Στο τέλος του βίντεο θα βρείτε αναλυτικά τη συνταγή. Τώρα, πρέπει να χτυπήσουμε καλά όλα μας τα υλικά. Σε ένα μίξερ, αυτό που θα βάλουμε είναι πρώτα το βούτυρο με την άχνη και θα τα δουλέψουμε πάρα πολύ να γίνει μια κρέμα άσπρη, θα τη δείτε. Όσο περισσότερο χτυπήσετε στο μίξερ το βούτυρο με την άχνη, τόσο καλύτερη θα γίνει αυτή η ζύμη που θα φτιάξουμε. Σιγά σιγά θα ρίχνετε τα υλικά μέσα και θα συνεχίζετε το χτύπημα. Και αρχίζουμε να ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Στο τέλος το ζυμάρι μας πρέπει να γίνει ούτε πολύ σφιχτό ούτε πολύ μαλακό. Να πλάθεται στο χέρι και να μπορούμε να το δουλέψουμε, αλλά να θερματίζεται κιόλας. Το μπράντι, αυτό που ρίξαμε μόλις τώρα, αυτό που θα δώσει στον κουραμπιέ είναι άρωμα μαζί με τη βανίλια που είχαμε ρίξει. Τώρα, τα αμύγδαλα που είχαμε βάλει στο φούρνο και τα καβουρδίσαμε λίγο, θα τα σπάσουμε σε ένα γουδί, αν δεν έχετε γουδί δεν πειράζει, σε ένα μπλεντεράκι μπορείτε να τα σπάσετε, αλλά όχι πολύ να γίνουν σκόνη. Έχουμε χαμηλώσει στο ελάχιστο την ταχύτητα για να ανακατευτούν τα αμύγδαλα με το ζυμάρι μας. Θα αδειάσουμε τώρα τον κάδο
επάνω σε μία λαδόκολλα. Θα το πλάσουμε λίγο με το χέρι, από πάνω θα βάλουμε μία άλλη λαδόκολλα και θα το φέρουμε στα ίσια με ένα μπλάστη, να γίνουν ομοιόμορφα όλοι οι κουραμπιέδες σε πάχος. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε και με το υπόλοιπο ζυμάρι ή αυτό που θα μας μείνει μετά από τα κουπάτ. Εγώ έχω διαλέξει δύο, ένα δάκρυ και ένα στρογγυλό. Με αυτά θα φτιάξω τις κουραμπιέδες. Εσείς διαλέξτε όποιο σχέδιο θέλετε. Θέλετε καρδούλες, θέλετε αστεράκια, όπως ακριβώς και ό,τι θέλετε εσείς. Αφού έχουμε κόψει τις κουραμπιέδες μας, αυτό πρέπει να κάνουμε σε ένα ταψί του φούρνου, να στρώσουμε μία λαδόκολλα και να τους βάλουμε πάνω. Θα πάμε κατευθείαν στο φούρνο. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 20 με 30 λεπτάκια. Θα τους δείτε, είναι ανάλογα το φούρνο που έχετε. Το πρώτο ταψί βγήκε. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα, να τους αφήσουμε λίγο να κρυώσουν και θα τους ψεκάσουμε με ροδόνερο, με ανθόνερο, ό,τι εσείς προτιμάτε σε άρωμα. Και μετά θα αρχίσουμε να τους βάζουμε στη ζάχαρη άχνη. Έτσι θα κολλήσει επάνω τους η άχνη. Βήμα είναι να τους βάλουμε σε μια πιατέλα, σε ένα μαρμαράκι όπως έχω κάνει εγώ, και να ρίξουμε από πάνω άχνη. Αυτό θα επαναληφθεί σε όλες τις τρώσεις για να κάνουμε μια ωραία πυραμίδα. Φτιάξτε μια όμορφη γωνίτσα στο σπίτι σας, βάλτε όλα τα αγγλικά επάνω. Θα βρείτε όλες τις συνταγές στο κανάλι μας. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι, κάτω δεξιά στην οθόνη σας έχετε ένα κόκκινο κουμπί. Πατήστε το επάνω, κάντε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Εγώ σας εύχομαι να έχουμε καλές γιορτές με υγεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα του P-Video Studio και στους υποστηρικτές μας. Καλές γιορτές να έχουμε.